Σε αυτό το πραγματικά θεοσκότεινο πλάνο θα σας καλησπερίσω σε αυτό το βίντεο. Η ώρα είναι 10 το βράδυ και έχει έρθει αυτή η ώρα της αλλαγής. Έχει έρθει αυτή η ώρα της αλλαγής που σας λέω εδώ και μέρες και περισσότερες το καταλάβατε. Κάποιες μου είπατε ότι θα μετακομίσω, όχι δεν μετακομίζω. Αλλά πιο πολλές καταλάβατε ότι θα αλλάξουμε την κουζίνα του σπιτιού. Και λογικά το καταλάβατε εσείς που με παρακολουθείτε χρόνια, γιατί ξέρετε, σας έχω πει άπειρες φορές ότι θέλω να την αλλάξω αυτή την κουζίνα. Και ήρθε επιτέλους η ώρα. Δεν θα σας πω ψέματα. Πραγματικά τα συναισθήματά μου είναι λίγο ντεμή. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που εγώ δένομαι με τα αντικείμενα και στενοχωριέμαι με τώρα που θα φύγει η κουζίνα, γιατί την έχω τόσα χρόνια. Και επειδή είναι πολύ καλή κουζίνα, πραγματικά το ξύλο, όταν φτιάξανε οι γονείς μου το σπίτι, το ξύλο που βάλανε είναι massif, είναι τριανταφυλιά, είναι πάρα πολύ καλή η κουζίνα και το ξύλο και όλα. Αλλά φώναξα άνθρωπο, της έδωσα μια ευκαιρία να την κρατήσω. Φώναξα άνθρωπο να μου πει πόσο χρήματα θέλει για να τη βάψει και μου είπε ότι για κάποια σχεδιάκια σκαλιστά που έχει η κουζίνα πάνω δεν μπορεί να βαφτεί. Οπότε μου ζήτησε για πάρα πολλά χρήματα βέβαια. Μου είπε ότι άμα δεν θέλω να ή να βαφτεί κάπως πρόχειρα, το σημείο αυτό που δεν μπορεί να αφαιρεθεί για να βαφτεί, μου είπε κάποια τιμή, αλλά θεώρησε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα, γιατί τα χρήματα πραγματικά αγγίζανε τα χρήματα μιας καινούργιας κουζίνας. Οπότε θεώρησε ότι καλύτερα να βάλω μια καινούργια κουζίνα. Έλα. Και ήρθε λοιπόν αυτή η ώρα και τώρα θα καθίσουμε να διάσουμε την κουζίνα γιατί θα έρθουν αύριο να ξυλώσουν αυτήν και αύριο Σάββατο και την Δευτέρα λογικά θα έρθουν να τοποθετήσουν την καινούρια. Θα τα δούμε όλα αυτά σταδιακά, θα δείτε τώρα μέχρι κάποιο σημείο και μετά ίσως θα δείτε την τοποθέτηση, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Και αυτά, σας αφήνω να αρχίσω να κάνω λίγο μια προεργασία γιατί χρειάζεται έτσι λίγο να δούμε και πού θα αποθηκεύσουμε όλα αυτά τα πράγματα γιατί θα συνεχίσουμε να μένουμε εδώ μέσα, δεν θα μετακομίσουμε για αυτές τις μέρες. Να δούμε λίγο πώς και πού θα βάλω τα πράγματα της κουζίνας, όλα αυτά τα πιάτα, κατσαρόλες, μίξερ, χαμός, τα τρόφιμα. Δείτε εδώ που έφυγε το κάγκελο, πόσο έχει ανοίξει. Φαίνεται λες και έχει ανοίξει όλο ο χώρο του σπιτιού. Αδειάσαμε από εδώ και του Αλέξανδρου τα παιχνίδια και από εδώ όλα. Τα πήγαμε στο δωμάτιό του για να μπορούν οι άνθρωποι να κόβουν πιο εύκολα, να φτιάχνουν τα κουκιά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει και αυτά. Και δείτε εδώ, έχει ανοίξει όλο ο χώρο. Απίστευτο. Τώρα πρέπει να τα αδειάσουμε όλα. Και μου φαίνεται όχι απλά βουνό, μου φαίνεται απίστευτο γιατί πρέπει να τα αδειάσουμε όλα, να βγάλουμε το φούρνο, τις εστίες, το πλυντήριο, καλά το ψυγείο είναι εύκολο θεωρώ. Δείτε τι γίνεται εδώ στον χώρο που είναι το τραπέζι κανονικά. Φανταστείτε, εγώ θεωρούσα ότι θα μπουν τα πράγματα πίσω και ότι εδώ πέρα μπροστά θα χωράει το τραπέζι. Δεν είχα υπολογίσει τι υπάρχει μέσα σε αυτή την κουζίνα. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Πρέπει να καθίσω να κάνω και ξεκαθάρισμα, τρελό ξεκαθάρισμα. Τώρα που έβγαζα, έβλεπα πράγματα τα οποία ούτε καν θυμόμουν ότι υπάρχουν μέσα στην κουζίνα μου. Οπότε θέλω να ξεφορτωθώ όσο πιο. Βασικά όλα τα πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ θέλω να τα ξεφορτωθώ. Γιατί δεν γίνεται αυτός ο χαμός εδώ. Τώρα δεν βγάζεις άκρη. Δείτε εδώ, χαμός. Και εδώ η σακούλα είναι γεμάτη με τα τρόφιμα στην τροφοθήκη. Από την τροφοθήκη βγήκαν αυτά. Και η τροφοθήκη που υποτίθεται θα έχω τώρα, δεν νομίζω ότι χωράει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ πλέον τώρα που τα είδα έτσι μέσα στην σακούλα ότι δεν χωράνε όλα αυτά στην τροφοθήκη που θα έχουμε. Θα δείξει, μόλις μπει η κουζίνα με το καλό, θα δείξει. Και εδώ έχουμε βάλει ποτήρια και το ψυγείο, γιατί το ψυγείο θα χρησιμοποιείται στην ουσία, που θα μένουμε εδώ μέσα. Έχουν αδειάσει τα πάντα, έχουν μείνει μόνο αυτά που έπλυναν τελευταία και στραγγίζουν. Και αφαιρούμε κάποια ακόμα πράγματα τα οποία έχει πάνω στην κουζίνα και θέλουμε να κρατήσουμε, για να έρθουν αύριο οι άνθρωποι να την ξυλώσουν. Είναι όλα άδεια. Όλα άδεια, δείτε εδώ. Δεν έμεινε τίποτα. Εδώ μεταξύ νιώθω ένα πτώμα, γιατί δεν το περίμενα ότι δεν είχα υπολογίσει τον χαμό που γίνεται μέσα στην κουζίνα. Έλεγα εντάξει, πόση ώρα μπορεί να πάρει. Τώρα είμαστε περίπου 2 ώρες που προσπαθούμε. Εγώ τώρα έχω αράξει, έχει τελειώσει η δική μου η δουλειά.
αλλά νιώθω ράκος και νομίζω ότι το γέμισμα θα είναι χειρότερο. Βέβαια το γέμισμα ίσως να το κάνω με πιο πολύ χαρά, αλλά νομίζω ότι το γέμισμα που θα είναι και το ξεκαθάρισμα ταυτόχρονα, θα κοιτάξω και σε, ας πούμε βρήκα και κάποια λιγμένα πράγματα μέσα στην τροφοθήκη για να καταλάβετε, που θα καθίσω να κοιτάξω και ημερομηνίες και τέτοια, νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο δύσκολο. Αλλά ίσως θα το κάνω με χαρά και βγει λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, σας αφήνω για την ώρα και επανέρχομαι στο επόμενο πλάνο με την αυριανή μέρα που θα έρθουν οι άνθρωποι να ξυλώσουν. Η επόμενη μέρα με βρίσκει ένα πτώμα και μισό. 5 ώρες, παιδιά, προσπαθούσαμε 5 ώρες. Όχι να διασούμε την ντουλάπα, να ξεσυνδέσουμε και άλλα πράγματα, κάποια καλώδια, κάποια ηχεία που είχε πάνω, κάποιες λεντοτενίες, κάποια τέτοια πράγματα. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Γινόταν όχαμος από καλώδια, ειδικά πάνω στην κουζίνα. Και άντε να σας δείξω λίγο την κατάσταση του σπιτιού. Εμείς τώρα ζούμε στο μισό σπίτι, θα σας δείξω μετά από εκεί. Λοιπόν, η κουζίνα είναι σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να διάσω λίγο και αυτά εδώ τα τελευταία. Έχουν μείνει κάποια που βαρέθηκα χθες το βράδυ να τα βγάλω. Και έχουμε καλύψει τη γυψοσανίδα και την τηλεόραση. Εντάξει, Αλέξανδρε. Εντάξει, είσαι. Έχουμε καλύψει με ζελοφάν, εδώ βάλαμε τον φούρνο και τα μάτια, τις εστίες. Εδώ βάλαμε το πλυντήριο πιάτων, καλά είμαι ακόμα, δεν είμαι. Όλα τα πράγματα μέσα στην κουζίνα εδώ, όλα, παιδιά δεν το περίμενα ότι έχω τόσα πολλά πράγματα. Πρέπει να δώσω πάρα πολλά πράγματα. Στο δωμάτιο του Αλέξανδρου φέραμε όλα τα παιχνίδια. Όλα αυτά τα παιχνίδια που βλέπετε εδώ ήταν μέσα στο σαλόνι, τώρα όμως θα... δεν θα είναι όλα αυτά μέσα στο σαλόνι, γιατί πήραμε και καινούργια έπιπλα για αυτό τον λόγο ακριβώς. Η κρεβατοκάμαρά μας ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση, αν εξαιρέσει εδώ πέρα κάποια πράγματα που τα έχω κάνει γραφείο. Είναι σε καλή κατάσταση, είπαμε να το κρατήσουμε έτσι για να μπορούμε κάπου να καθόμαστε. Έχω βάλει λίγο βιταμινούλα να πιω, γιατί χθες το βράδυ, όση ώρα προσπαθούσαμε να. Προσπαθούσα και εγώ να βοηθήσω τον κανάλι και όσο μπορούσα τέλος πάντων. Νιώθω ότι αρρωσταίνω. Λέω 8 το πρωί θα ξυπνήσω και θα είμαι άρρωστη. Και ποιος ξέρει τι έχω τώρα, μην κολλήσω και τους ανθρώπους τίποτα εδώ. Αλλά ήταν καθαρά θέμα κούρασης. Αλλά νιώθω ότι αρρωσταίνω πάρα πολύ. Ακόμα νιώθω την εξάντληση, δεν θα σας πω ψέματα. Νιώθω πολύ περίεργα που για 3 μέρες περίπου θα πρέπει να ζούμε στο μισό σπίτι, που από εκεί δεν μπορώ να πάω καν. Γιατί είχα συνηθίσει την κρεβατοκάμαρα, τα δωμάτια μας τα χρησιμοποιούσαμε μόνο για τον ύπνο και. Για λίγο ξεκούραση, ο Αλέξανδρος το έκανε για παιχνίδι. Δεν έπαιζε στο δωμάτιο του ποτέ. Τώρα θα ξεκινήσει να αρχίσει να παίζει στο δωμάτιό του. Θέλετε να δείτε αυτό που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ μέσα? Ένας χαμός. Όλα αυτά τώρα πρέπει να κατεβούν κάτω. Όλα αυτά εδώ. Όλα. Και να σπάσουν και τα πλακάκια. Ευτυχώς βγήκε σχετικά εύκολα. Μια μισή ώρα περίπου έκαναν για να την αφαιρέσουν. Δείτε εδώ τι γίνεται, πόσο περίεργο είναι το σπίτι. Τείχους τους οποίους δεν τους έχω ξαναδεί εγώ. Αυτούς εδώ και εδώ πέρα που μπαίνει το ψυγείο. Εδώ είναι η συρταριέρα, εδώ ήταν τα συρτάρια της κουζίνας μας. Και κοιτάξτε εδώ πέρα πώς φαίνεται τώρα, ένα γιαπί, πραγματικά ένα γιαπί. Τέλος πάντων, τώρα τη Δευτέρα θα έρθουν πρωί-πρωί και από ό,τι μου είπε θα τελειώσουν και τη Δευτέρα. Εκτός και να μείνει κάποιο μερεμέτη, θέλω να πιστεύω ότι όντως θα τελειώσει η κουζίνα. Γιατί δεν μπορώ να μείνω εκεί. Πόσες μέρες να μείνεις. Έχω μετατρέψει το μπάνιο σε μια μίνι κουζίνα και το δωμάτιο του Αλέξανδρου σε μια άλλη μίνι κουζίνα για να μπορέσω έτσι να τρώμε κάτι πρόχειρο. Έχουμε περάσει στην επόμενη μέρα, έχει αδειάσει ο χώρος, θα σας δείξω τώρα και ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα πλακάκια στον τοίχο που είναι η πιο βρώμικη δουλειά θεωρητικά, εκτός και αν αύριο που θα έρθουν να βάλουν την κουζίνα γίνει και εκεί χαμός, δεν ξέρω. Το έχω κάπως στο μυαλό μου, αλλά ό,τι έχω φτιάξει στο μυαλό μου πραγματικά είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι το ήταν στην πραγματικότητα. Περίμενα ότι θα είναι πιο εύκολο και να βγει η κουζίνα και να μεταφερθεί. Καμία επαφή από αυτό που σκεφτόμουν. Και ήρθε αυτή η ώρα τώρα να σπάσουμε πλακάκια και να φτιάξουμε και τις μπρίζες, γιατί σε αυτό το σημείο που εγώ δουλεύω περισσότερο, όταν μαγειρεύω, χρειαζόμουν σίγουρα 2, οπότε εδώ θα μπουν 2. Και εδώ έχω σκεφτεί να πούμε 2. Και δείτε εδώ ο χώρος που σας έχει αδειάσει. Θυμάστε χθες τι γινόταν εδώ, σας έδειξα. Τώρα έχει αδειάσει για να μπορούν και οι άνθρωποι αύριο. Να μπορούν και οι άνθρωποι αύριο να κάνουν τη δουλειά τους. Σας αφήνω τώρα γιατί δεν θα με ακούτε.
Και αυτή είναι η εξέλιξη της κουζίνας μέχρι στιγμής, δεν έχει καμία διαφορά. Πρέπει να καθίσουμε λίγο να μαζέψουμε αυτά βασικά και να πέσει ένα σκούπισμα και ένα σφουγγάρισμα πριν έρθουν αύριο οι άνθρωποι να τοποθετήσουν την κουζίνα, την καινούργια. Τα πλακάκια, να ξέρετε, φύγανε πάρα πολύ εύκολα. Σας δίνω έτσι πληροφορίες και λεπτομέρειες αρκετές, γιατί στο Instagram βλέπω ότι είσαστε πολύ σε φάση του να θέλετε να κάνετε ανακαίνιση κουζίνας. Οπότε σας λέω τα πιο βασικά. Σας είπα ότι το βγάλισμα ήταν λίγο πακέτο της κουζίνας εννοώ. Τώρα τα πλακάκια ήταν εύκολα. Τώρα είμαστε στη φάση που περνάνε τα κουτιά για νέους μπριζοδιακόπτες. Και αυτά. Δεν έχω σε αυτό το βίντεο να σας πω ή να σας δείξω κάτι άλλο. Θα σας αφήσω. Θα τα πούμε σύντομα με τη νέα μας κουζίνα.